σήμερα. Πες μας, Γιάννη. Όχι, λοιπόν, άμα τορμάς, δηλαδή μην πεις. Πες μας, Γιάννη. Για πες μας, Γιάννη, για τον οπλισμό. Λοιπόν, το παιδί εδώ πέρα βλέπετε έχει ένα Glock, στάνταρ, αμερικάνικο, σε όλες τις αμερικάνικες εξαφίσεις, 9 χιλιοστά. Μπορεί να ρίξει μέσα από νερό, μπορεί να του βγάλει κόμμα και να συνεχίζει να ρίχνει. Κουνιάρι, παρακαλώ. Ναι, τώρα, εδώ έχουμε το προσωπικό αγαπημένο μου TAF-33 το Κάρεφ, ρώσικο, σοβιετικό για την ακρίβεια. Είχε σχεδιαστεί το 1933 7,25 χιλιοστά βλήμα επί 33. Το χρησιμοποίησαν οι κομισάροι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1976 που βγήκε ο διάδοχος το Μακάρο. Ο Μακάρο. Παρακαλώ. Καλά Χριστούγεννα. Αλλά είναι θεός, έτσι. Σάντα Κλάους με κουκούλα ο Νίκος. Και μπροστά η κουκούλα. Και μπροστά, έτσι είναι το σωστό. Κουκουλίτσα μπροστά, ναι. Ναι. Πρέπει να το διάλογο πάρε εδώ και κάνω δουλειά του. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κλασικό αγαπημένο όπλο του ελληνικού στρατού όπως θα ήθελε να το έχει. G3A3, full stock, με ενσωματωμένο προσωπικά από εμένα, N203 αμερικάνικο grenade launcher ή αλλιώς GL. 7,25 χιλιοστά βλήμα, ουσιαστικά το ίδιο διαμέτρημα με το καλάσνικο. Θα μπορούσα να έχω το καλάσνικο, ευχαριστώ πολύ. ΑΚ47, συγγνώμη. Σχεδιάστηκε το 1947. Πήραν τα αντίγραφα οι κομισάροι, ο Ερυθρός Στρατός για την ακρίβεια, το 1944 από ένα STG-44, το οποίο ήταν προσχεδιασμένο από τους Γερμανούς και το εφαρμόσανε. Ο κύριος Καλάζνικος μας έκανε την τιμή να το ολοκληρώσει το 1947 σε αυτό που είναι σήμερα, το πιο πολυφορεμένο, πολυαγαπημένο όπλο αυτονομιστών, Ρώσων, Τσετσένων, πολεμιστών των ελεύθερων κρατών. 7,25 χιλιοστά επί 45. Μπορεί να του βάλεις τα πάντα μέσα και να συνεχίζει να ρίχνει. Είναι, πραγματικά είναι το όπλο που θες να πας στον πλανήτη Άρη και να το πάρεις μαζί σου. Δεν χρειάζεται λέιζερ. Χρειάζεται ένα ΑΚ47. Δηλαδή, ό,τι και να πω γι' αυτό είναι λίγο. Και άμα σου τελειώσουν και οι σφαίρες, πολύ απλά. Κοντακιά. Κοντακιά, δηλαδή δεν νιώθει. Στο Βιετνάμ το χρησιμοποιούσαν όταν έπεφτε στα χέρια σε Αμερικανούς στρατιώτες μόνο οι Rangers, γιατί μόνο οι Rangers είχαν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν αυτό, κανένας άλλος Αμερικανός στρατιώτης, γιατί θεωρούταν ουσιαστικά προδοσία να μην χρησιμοποιούν το M16A1 που ήταν σχεδιασμένο 5,6 λεπτά Αμερικάνικο στρατός. Οπότε μόνο οι Rangers είχαν την τιμή να παίζουν με αυτό εδώ το μικρό μωρό. Αυτά. Από τότε μέχρι και σήμερα. Παρακαλώ. Από τότε μέχρι και σήμερα ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Προσωπικά εγώ είμαι Siberian Education. Δεν ξέρω για εσάς. Α, κάτι που θυμήθηκα. Το TAF-33 το Κάρεφ είναι σχεδιασμένο να διαπερνάει και Αλεξφαίρο Γιλέκο. Παρόλα τα. Και αλεξίσφαιρο κεφάλι. Το Glock δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα το κάνω. Τα. Πες μας στο site σου να τα δούμε αυτά. Site δεν έχω. Σελίδα δεν έχει και το Airsoft. Για το Airsoft. Το προφίλ μου στο Facebook. Ιον Λυράκη θα με βρείτε. Και τώρα επειδή όλα γίνονται, παρακαλώ μπορείς να μου δώσεις και αυτό. Επειδή είμαι λίγο old school. Και τίποτα δεν πρέπει να μένει χωρίς ιστορία. Τι. Ναι, ρε, με την ασφάλεια μου το έδωσε η θεία, μα. Τι θέλεις να προσφέρεις, μου προσμένω. Χρήσιμο.